Ενός από τα νούμερα που διαβάσαμε όλοι και εγώ ειδικά στις τελευταίες απολογιστικές εκθέσεις του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Υπηρεσίας του Δημοσίου προκύπτει ότι τα τελευταία 4 χρόνια τα έσοδά του πλησιάζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βάσει καταστατικού τα έσοδα αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δηλαδή στην απευθείας απομείωση της ονομαστικής αξίας του δημοσίου χρέους. Και μέρος αυτών, το 0,17% πηγαίνει στα κεφάλαια σαν έσοδα, έξτρα έσοδα στο Ταμείο Αποκρατικοποίησης. Η ερώτηση είναι απλή και σαφής, εάν τα 3 δισεκατομμύρια αυτά έσοδα των τελευταίων 3 ετών έχουν απομειώσει ισόποσα το δημόσιο χρέος, την ονομαστική του αξία. Και η δεύτερη ερώτηση, εξίσου σημαντική, αν το 0,17%, το οποίο είναι ένα ποσό περίπου στα 3.200 εκατομμύρια, έχει μπει στο Ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ, όπως οφείλεται να κάνει, να ενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ και το Διοικητικό Συμβούλιο. Να συμπληρώσω εδώ ότι σε μια συζήτηση που είχα χθες ανεπίσημη με τον κύριο Βαρουφάκη, τον αξιότιμο Υπουργό Οικονομικών, μου είπε ότι αν τυχόν συμβαίνει αυτό που υπενήσωμε, θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα διαπραγματευτικά όπλα της ελληνικής δημοκρατίας αυτή τη διαπραγμάτευση, διότι οι δανειστές οι ίδιοι, ενώ έχουν πιέσει για αποκρατικοποίηση, στην ίδια στιγμή, ενώ συμμετέχουν, όπως γνωρίζουμε καλά, με 2 μέλη του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ενήγησαν ενάντια στο καταστατικό του και δεν απομειώθηκε το ελληνικό χρέος. Είναι ένα οξύμορο σχήμα στην όλη διαδικασία αξιοποίηση το βάσο εισαγωγικά ξεπουλήματος, θα λέω εγώ, της ελληνικής περιουσίας. Οπότε περιμένουμε, αν έχετε κάποια απάντηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και επίσης υπάρχουν και πολλά έξοδα. Αν δούμε και τις διαχειριστικές εκθέσεις, τα annual reports, έχουμε πάρα πολλά έξοδα στο ΤΑΙΠΕΔ συμβούλων, τα οποία αγγίζουν για εμένα τα όρια της νομιμότητας και θα ήθελα σε επόμενη φάση, επειδή αυτή τη στιγμή αλλάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε, ίσως να κάνουμε και ένα διαχειριστικό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, απαντώ στο πρώτο, μάλλον στο δεύτερο ερώτημα, κατά πόσο αυτό το 0,17 δίνεται, αυτό δίνεται. Σε ό,τι αφορά το χρέος, ήταν και μία έτσι, αν θέλετε, δικιά μου απορία όταν ήμουν πανεπιστημιακός, γιατί έβλεπα ότι τα 2 τελευταία χρόνια μειώνεται το χρέος κατά 1 δις. Ενώ έπρεπε να μειώνεται κατά 3 δις, ενώ ήταν στα 2 δις. Οι απαντήσεις που έχουμε από τις υπηρεσίες, και είναι κάτι το οποίο θέλω και προσωπικά το διερευνήσω, είναι το ότι από το 2011 έως πάνω το 2011 αυτά τα χρήματα έμπαιναν σε ένα λογαριασμό αποκρατικοποίησεων και από το 2012 και μετά μπαίνουν σε έναν άλλο λογαριασμό. Αυτοί οι 2 λογαριασμοί ενδεχομένως να μπερδεύουν τον οποιοδήποτε αναλυτή, ο οποίος δεν μπορεί να διακρίνει πού ακριβώς πήγαν όλα τα χρήματα. Από μία πρώτη έρευνα που έκανα, το σύνολο των χρημάτων, ενδεχομένως πλην κάποιων λίγων εκατομμυρίων, αλλά αυτό είναι σημαντικό όμως, φαίνεται ότι πήγαν στην αποπληρωμή του χρέους. Αλλά παραμένει πάλι το ερώτημα να δούμε διεξοδικά μήπως έμεινε και κάποιο μικρό ποσό το οποίο δεν πήγε, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διαπραγμάτευση. Εκείνο βέβαια το οποίο ήθελα να τονίσω σε όλη αυτή την υπόθεση είναι το εξής, και ίσως ξεφεύγω λίγο από την ερώτησή σας και έχω λίγο χρόνο να χρησιμοποιήσω. Πουλήθηκαν τα φιλέτα της ελληνικής οικονομίας και αυτά εδώ έχουν δώσει 3 δις. Όταν στο Ζάπιο 1, σε τότε δήλωση του Πρωθυπουργού, έλεγε ότι όλη αυτή η ιστορία, και τη θυμάμαι βέβαια αλλά τη βρήκα τώρα και γραπτή, όλη αυτή η ιστορία εκμετάλλευσης μέρους της ακίνητης περιουσίας και τολμηρή πρόθεση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκρατικοποιήσεων, επαναλαμβάνω την έκφρασή του, θα οδηγούσε σε έσοδα της τάξης των 50 δις. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει να δώσουμε όλα τα φιλέτα της ελληνικής οικονομίας και να έχουμε 3, 4, 5 δις και αν μπορέσουμε να εισπράξουμε, ενώ περιμέναμε 50 ή και 25 λίγο αργότερα, αυτό καταλαβαίνετε θέτει πάρα πολλά ερωτήματα και θα σας υπενθυμίσω πάρα πολλά ερωτήματα που συνδέονται με την απαξίωση της περιουσίας του δημοσίου και πουλήθηκε πολύ αργά και απαξιωμένη. Δεν ξέρω αν έγινε για λόγους σκοπιμότητας ή ήταν ένα τυχαίο γεγονός, δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και βέβαια θα υπενθυμίσω ότι ο νομπελίστας, ο οικονομολόγος, ο Ζόζεφ Στίγκλιτς, σε τέτοιας μορφής ιδιωτικοποίησης
Αυτό το αποκαλούσε δωροδικοποίηση, παίζοντας με τον όρο. Και τι είναι η δωροδικοποίηση κατά το Στίγκλιτς? Είναι το γεγονός ότι κάποιοι έχουν προσωπικά ωφέλη χρηματικά όταν ξυρίζουν, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί, τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Ξύρισμα, καταλαβαίνετε, σημαίνει μείωση της τιμής. Αυτό το έχουμε δει. Αν είναι δωροδικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση, κατά Στίγκλιτς φαίνεται να είναι δωροδικοποίηση. Αλλά απομένει βέβαια μια ενδελεχής έρευνα για να αποδειχθεί η συγκεκριμένη θέση. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριος Καμένος. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα και παραμένω και μένω στην ερώτησή μου, διότι μου αρέσει η λεπτομέρεια, να δούμε τους δύο αυτούς λογαριασμούς, αν όντως έχουν απομειώσει ονομαστικά το χρέος ή έχουν εξυπηρετήσει χρέος. Είναι δύο διαφορετικοί όροι, τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Αν έχουν εξυπηρετήσει, σημαίνει ότι χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά για νέα ομόλογα, τα οποία αντίλαξαν κάποια που έλεγαν. Εάν είναι αυτό, είναι ένα σκοπός. Εάν όμως δεν απομείωσαν την ονομαστική αξία του χρέους, είναι κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου σημαντικό να δούμε ακριβώς πώς και πού χρησιμοποιήθηκαν. Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ πέρα έχουν συμβεί εγκλήματα και βλέποντας και στη διάβγεια κάποια στοιχεία, για παράδειγμα το Υπουργείο εδώ απέναντι, το οποίο το νοικιάζουμε με εγγυημένο ενίκιο 792.000 ευρώ για 20 χρόνια και το οποίο ανήκε στην Εθνική και έγινε sell and lease back, δηλαδή κάποιος το πήρε τζάμπα με εγγύηση 800 χιλιάρια το χρόνο 20 χρόνια και ήρθε στην ιδιοκτησία του μέσω από την Παγγέα, στην οποία πρόεδρος ήταν ο αξιότιμος κύριος Πρωτόπαπας του ΠΑΣΟΚ και μεγαλομέτοχος, ο μέτοχος της Συμβέλ, τον οποίο τον κυνηγάει μισή Φίλιος, βλέπουμε ότι το όλο σχέδιο ήταν μόνιμα να εξαρτώμαστε από τα κεφάλαια των Ευρωπαίων, να είμαστε μόνιμα εχμάλωτοι για να απαξιωθεί η ελληνική περιουσία και να αγοραστεί στο 1 εκατοστό της πραγματικής της αξίας. Δεν υπήρχε λόγος ποτέ στα 322 να πουλήσουμε κρατική περιουσία για 1 δις στο ταμείο και να κερδίσουμε τι? Να γίνει το 322-321. Πρακτικά το δημόσιο δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει όμως ο αγοραστής αυτής της αξίας και τη βάζουμε κεφαλαία γράμματα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από εδώ και πέρα στο τι κάνουμε και στη νέα λειτουργία του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου, διότι εάν η Ελλάδα ξεμείνει από αξίες, δηλαδή στοιχεία ενεργητικού τα οποία θα φέρουν μια αξία οποιαδήποτε στιγμή θελήσει η Ελλάδα μέσα στο ευρώ, τότε θα είμαστε και πρακτικά και πραγματικά εχμάλωτοι του οποιοδήποτε δανειστή. Και μέσα σε αυτές τις αξίες, για να μην ξεχνάμε και τους όρους securitization που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, αλλά της τιτλοποίησης που εισήγαγε το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ 240 του 2012, όπου έλεγε ότι τα μελλοντικά έσοδα θα μπορούν να τετλοποιούνται, δηλαδή και των υδρογων ανθράκων και οτιδήποτε άλλο να τετλοποιείται. Όλα αυτά έχουν περάσει μέσα. Δεν ξέρω και είναι ευθύνη ημών και ημών πλέον στην κυβέρνηση να δούμε αν έχουν εκτελεστεί κάποια από αυτά ή έχουν υποσχεθεί κάποιες τετλοποιήσεις, διότι κάποια στιγμή θα μείνουμε χωρίς ασημικά. Και αυτή η πατρίδα, εάν μείνει χωρίς σεμικά αυτό το κράτος, θα είμαστε μόνιμα εχμάλωτοι, κάτι το οποίο δεν το θέλει νομίζω κανένας Έλληνας πολίτης, διότι πολλοί δεν γνωρίζουν την τεχνική, τεχνοκρατική επέκταση που μπορούν να πάρουν αυτά τα ζητήματα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Υπουργός. Δεν έχω να απαντήσω, καθώς δεν ήταν ερώτηση, ήταν απλά και μόνο μία θέση. Το θέμα της διερεύνησης που έχει θέση ο κύριος Καμένος μπορεί να συνεχιστεί και όχι μόνο για τα τρία τελευταία χρόνια και για τα προηγούμενα, έτσι ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα, έστω και για λίγα εκατομμύρια, μήπως δεν πήγαν για την μείωση του ελληνικού χρέους.